Το νέο πρόγραμμα του ΤΥΠΕΘΕ ΣΕΡΟΝ ανακοίνωσε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος κ. Σάββας Ρίζος μαζί με τον καλλιτεχνικό διευθύντη κ. Γιώργο Ανδρέου. Το ΤΥΠΕΘΕ ΣΕΡΟΝ συμμετέχει στις παγκόσμιες δράσεις μνήμης του Ολοκαυτώματος με βραδιά της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Ακολουθώντας τις παγκόσμιες δράσεις στη μνήμη του Ολοκαυτώματος, το ΤΥΠΕΘΕ ΣΕΡΟΝ οργανώνει βραδιά Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ερμηνεία σε φαραδίτικων εβραϊκών τραγουδιών από τη χοροδία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και μαέστρο τον Θοδωρή Παπαδημητρίου. Παράλληλη προβολή οπτικού υλικού και θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Παράλληλα, θα λειτουργήσει στο φουαγέ του θεάτρου έκθεση με φωτογραφίες και ιστορικά ντοκουμέντα του Ολοκαυτώματος. Αντίστοιχα, τιμώντας την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στις 19 Μαΐου, διοργανώνουμε τριήμερο εκδηλώσεων με ομιλίες, έκθεση ντοκουμέντων, συναυλίες, μουσικές και θεατρικά δρόμενα. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής κ. Γιώργος Ανδρέου μίλησε για τους στόχους του ΤΥΠΕΘΕ και επικεντρώθηκε στο εφηβικό θέατρο, ενώ έκανε λόγο για μια ενωμένη και δυνατή ομάδα. Ο πρόεδρος κάλυψε το πρόγραμμα, οπότε δεν έχω να πω εγώ κάτι εξειδικευμένο για το πρόγραμμα. Θέλω όμως να πω δύο κουβέντες εν σχέση με το σκεπτικό με το οποίο λειτουργεί το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών, κάτω από τη διοίκηση την καλλιτεχνική και δική μου, τη διοικητική του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου του, αλλά και υπό την κεντρική επιτροπή του Δημάρχου Σερών του Αλέκου Χρυσάφη. Είμαστε μια ομάδα πολύ θετική, χωρίς εντάσεις, χωρίς προβλήματα και έχουμε ένα κοινό στόχο. Ποιος είναι ο στόχος αυτός? Είναι το δίπολο που είπαμε την πρώτη στιγμή, τον περασμένο Απρίλιο, ότι να είμαστε μέσα στον κόσμο και ταυτόχρονα να είμαστε και μέσα στον τόπο μας. Αν δείτε όλες τις δράσεις μας, έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν θα επιμείνω, απλώς να επισημάνω ότι ο θεσμός του εφηβικού θεάτρου, τον οποίο ασκεί με μεγάλη επιτυχία το Εθνικό Θέατρο, είναι κρίσιμος από κάθε άποψη, γιατί τα παιδιά μας στην εφηβεία βρίσκονται στην πιο ουσιαστική καμπή της ζωής τους και ενώ υπάρχει πολλή φροντίδα όχι μόνο από το ΤΥΠΕΘΕ, αλλά και από διάφορους ιδιωτικούς θεάσους που έρχονται με παιδικά έργα κλπ. Για τους εφήβους υπάρχει μια σιωπή. Εμείς λοιπόν αυτή τη σιωπή αυτή τη στιγμή την σταματάμε με τον θεσμό του εφηβικού θεάτρου, με στόχο το παιδικό θέατρο να συμβαίνει τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο κάθε χρονιά και τον Ιανουάριο και ίσως και τον Φεβρουάριο να υπάρχει το εφηβικό θέατρο, όπου ο στόχος μας είναι να προβληματίσουμε δημιουργικά τα παιδιά, να τους δώσουμε μηνύματα, να τους φέρουμε μέσα στο θέατρο, γιατί πιστεύουμε ότι το θέατρο λειτουργεί παιδαγωγικά, θεραπευτικά, διασκεδαστικά, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όλες του ιδιότητες. Για το έργο «Ναι» του Γκαμπριέλ Λαρού μίλησε ο σκηνοθέτης του κύριος Αστέριος Πολυχρονίδης, ο οποίος απίφθινε κάλεσμα προς τους αιρέους να δουν το έργο. Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Ανδρέο, τον καλλιτεχνικό μας διευθυντή, που αμέσως αποδέχτηκε την πρόταση για το «Ναι». Μετά τον πρόεδρο μας τον κύριο Σάββα Ρίζο και το Δέλτα Σίγμα που αγκάλιασαν αυτή την ιδέα και την πήγαμε και ένα βήμα παραπάνω με το να καθιερώνουμε το εφηβικό θέατρο διαμέσου αυτής. Τη γραμματιακή υποστήριξη πάνω τα κορίτσια είναι καταπληκτικά, χωρίς αυτά δεν μπορεί να γίνει τίποτα εδώ. Και τους τεχνικούς μας, φώτα, ήχο, σκηνικά, οι οποίοι είναι αναπόσπαστο κομμάτι από το δικό μας το θέατρο. Τους ειδοποιούς μου εδώ, τον Δημήτρη του Πουστολίδη και τον Χαράλο του Παυλίδη, Χαράλο του Παυλίδη και τον Δημήτρη του Πουστολίδη, που κάνουν μια καταπληκτική δουλειά, δουλεύουν πάρα πολλές ώρες πάνω από τα όρια του συμβολέου τους, γιατί το αγάπησαν πραγματικά αυτό το έργο, όπως όλοι μας. Ο Γκαμπριέλ Λαρού είπε, ναι, είναι η πιο καθαρή, η πιο ειλικρινής, η πιο ξεκάθαρη λέξη στην ανθρώπινη γλώσσα. Ίσως και η πιο τρυφερή και σίγουρα η λιγότερο διφορούμενη και η πιο γενναιόδορη. Λοιπόν, ναι στον ανθρωπισμό, ναι στην κατάρρευση όλων των κατεστημένων που φτάνουν την ανθρωπότητα στον εξτρεμισμό, ναι στην κατανόηση, στη συμπαράσταση και τη συμπόνια. Σίγουρα ο διάλογος, η επικοινωνία είναι το βασικό κλειδί για την επιβίωση αυτού του κόσμου. Και σε αυτή εδώ τη συνθήκη που δημιουργεί ο Αρού, ο διάλογος παίζει τον κυρίαρχο ρόλο. Είναι η σωτήρια δύναμη για να περάσουν οι δύο αυτοί τόσο διαφορετικοί χαρακτήρες στο επόμενο στάδιο, που ίσως είναι και το τελευταίο για αυτούς. Χαίρομαι πολύ που το ΤΥΠΕΘΕ ΣΕΡΟΝ όχι μόνο ανεβάζει αυτό το θεατρικό έργο, αλλά διαμέσου αυτό ανάβει ξανά τη φλόγα του εφηβικού θεάτρου στην πόλη μας και εύχομαι να είναι και αυτό που πραγματικά θα το καθιερώσει, όπως έγινε και με την παιδική μας κοινή.
Καλό λοιπόν όλους τους ΕΡΕΟΣ και όχι μόνο να έρθουν να δουν μια παράσταση που είναι πράγματι ύμνος στον άνθρωπο και στη δυνατότητα που έχει να είναι αυτός ο κύριος της μοίρας του.